ότι 8 ακόμη κορίτσια απήχθησαν από χωριό. Μαθέ, σε καράν τα κόμμα σε αμπιούζα μάτα αουλέ. Γιάρινια, σε καράν τα τάραζα μάτα αουλέ. Καβαλιάντα ακαίουα μαμάνα, Άιζα, Ερσαίδινα, Αβούμπακαρ μάτα. Σε ένα παραλυρηματικό ξέσπασμα, ο ηγέτης της Ισλαμιστικής Οργάνωσης Μπόκο Χαράμ ανέλαβε την ευθύνη για την πρωτοφανή μαζική απαγωγή 276 μαθητριών στις 14 Απριλίου μέσα από το σχολείο του στη Βόρεια Νιγηρία. Οι αντάρτες αντιτίθενται στην εκπαίδευση γυναικών, καθώς λένε πως προάγει τα δυτικά πρότυπα και τις χριστιανικές αξίες. Ο ηγέτης της οργάνωσης απείλησε να πουλήσει τα κορίτσια σε σκλαβοπάζαρο για γάμο και προειδοποίησε για νέες απαγωγές. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, κάποια από τα κορίτσια έχουν ήδη εξαναγκαστεί να παντρευτούν τους απαγωγείς τους. Άλλα έχουν πουληθεί για 12 δολάρια και έχουν μεταφερθεί σε γειτονικές της Νιγηρίας χώρες. Χθες βράδυ, ένοπλοι της Μπόκο Χαράμ απήγαγαν άλλα 8 κορίτσια ηλικίας 12 έως 15 ετών από χωριό της Βόρειο-Ανατολικής Νιγηρίας. Χωρίς να φαίνονται τα πρόσωπά τους, νεαρές Νιγηριανές μίλησαν στο CNN για την επικίνδυνη καθημερινότητά τους. Still, it will affect you as the girls around the community and maybe in my community too. They will feel since that happened there, as it's unpredictable, it can happen here. Many girls in the north, if I wish you could talk to many of us from the north, they're going to hear their dreams. I want to be a lawyer. I want to be a nurse. Οι προσπάθειες της Νιγηριανής κυβέρνησης για τον εντοπισμό των κοριτσιών έχουν αποβεί άκαρπες, γι' αυτό ζήτησε τη συνδρομή της διεθνούς κοινότητας. Πάμε και στην Τουρκία τώρα. Για μία ακόμη φορά το κοινοβούλιο μετατράπηκε σε ρινγκ. Για μία ακόμη φορά, κατά τη διάρκεια συζήτησης για το σκάνδαλο